Και θέλω να πιστεύω ότι σε αυτό επάνω που λέτε και θα συνεχίσετε, ότι μεγάλο ρόλο παίζει να μπορούν ανα πάσα στιγμή κάποιοι που μέσα στο μεθύσι τους, μέσα στην εξάρτησή τους, μέσα δεν ξέρω τι, γιατί όλοι μας ξέρουμε ότι είναι κακό το να είσαι εξαρτημένος, δεν το συζητάμε, απλώς δεν μπορεί να το αποφύγει πλέον. Μήπως εκεί επάνω μπορεί να έχει την επαφή μαζί με το κέντρο, με εσάς, τους επιστημονικούς παράγοντες του κέντρου. Τι, πώς, αυτό θέλω να μας το εξηγήσετε λιγάκι. Πώς μπορεί λοιπόν κάθε ένας να έρθει σε επαφή μαζί. Κοιτάξτε, εγώ πάω σε μια ταβέρνα με τον φίλο μου τον Παρασκευά τον Καλομύρη και πήγαμε να φάμε ένα μεζεδάκι και να πιούμε κρασάκι. Το κρασάκι βέβαια που πίνουμε δεν είναι ένα ποτηράκι, δύο και τελειώσαμε. Καμιά φορά μπορεί να είναι και δύο και τρία και πέντε λίτρα. Οπότε έχουμε αρχίσει και... Επειδή εγώ όμως πίνω συχνά και κάθε φορά, πότε με τον Παρασκευά, πότε με τον Κώστα, πότε με τον Παύλο, πότε με τον άλλον, όλο και το ίδιο επαναλαμβάνω, σιγά σιγά έχω γίνει εξαρτημένος από το κρασί. Δηλαδή δεν μπορώ πλέον και κάποια στιγμή και το πρωί που ξυπνάω, αχ, να πιω ένα ποτήρι κρασί να συνέλθω. Αυτό, επάνω σε αυτό τη διεργασία την δική μου, την εσωτερική, είτε ψυχολογική είτε οργανική, μπορώ να έχω επαφή. Βεβαίως και μπορεί να υπάρχει επαφή τηλεφωνική, παιδιά, πρωταρχικά. Και μάλιστα μεθυσμένος. Δεν θα το κάνει αυτό την ώρα. Ναι, είναι η σε αλήθεια χρόνια βάζει. Ότι όντας κάποιος υπό την επίρρεια. Εγώ λέω, αλκοόλ, μην με παρεξηγείτε, φέρνω παραδείγματα ακραία για να δώσουμε να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας πώς... Κοιτάξτε να δείτε, όντας υπό την επίρρεια αλκοόλ και με την ύφεση των λειτουργιών γενικότερα, κάποιος δεν είναι τόσο εύκολο να το κάνει αυτό. Περισσότερο είναι στην παραζάλη του αλκοόλ εκείνη την ώρα. Μπορεί όμως να πάρει, αντιλαμβανόμενος να μετά αφήσει ένα τηλέφωνο και να τον πάρετε την επόμενη μέρα. Εάν προκύψει, βεβαίως. Συνήθως, όταν κάποιος έρχεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες, αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να κάνει σωστό μια κίνηση ζωής. Εκτός από τον ίδιο, ωστόσο, μπορεί να κάνει και η οικογένειά του ή κάποιο άλλο συγγενικό πρόσωπο ή κάποιο άλλο φιλικό πρόσωπο που θέλει να ζητήσει ενημέρωση. Στο σπίτι και αρχίζει στο ξύλο τη γυναίκα του. Βεβαίως. Απαράδεκτο πράγμα. Έχει προκύψει να αναφερθεί σε εμάς συγγενείς. Έχει τύχει να έρθουν σε εμάς γείτονες και να ζητήσουν πληροφορίες τι μπορούμε να κάνουμε για αυτόν τον άνθρωπο που μένει απέναντί μας και πώς μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Αναλαμβάνετε τέτοιες υποθέσεις. Ωραία, πολύ καλή ερώτησή σας. Οπωσδήποτε, όπως σας είπα, όντως πρώτη γραμμή μάχης, δεχόμαστε, ερχόμαστε σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους. Περαιτέρω, επειδή μιλάμε για εξάρτηση, δίνουμε την συμβουλευτική μας υποστήριξη και τις κατευθύνσεις ώστε να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα θεραπείας, ώστε να απεξαρτηθεί πλήρως από τις ουσίες. Τα κλειστά προγράμματα που εμείς κυρίως υποστηρίζουμε είναι του ΚΕΘΕΑ και του ΟΚΑΝΑ, του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων είναι το ΚΕΘΕΑ, όπου η κύρια φάση της κοινότητας είναι αυτή που είναι η προνομιακή τους φάση, θα έλεγα. Ακολουθώντας όλο το πρόγραμμα, ένα άτομο ακολουθεί πρωτοαρχικά το συμβουλευτικό σταθμό, μετά την κοινότητα, τη φάση της κοινότητας και κατόπιν τη φάση της επανένταξης. Οπότε είναι ένα πολύ οργανωμένο πρόγραμμα. Στεγνά προγράμματα είναι αυτά, δηλαδή δεν λειτουργούν με υποκατάστατα. Υπάρχουν και τα προγράμματα υποκαταστάτων, όμως εμείς κυρίως υποστηρίζουμε τη βαθύτερη ψυχολογική του θέματος. Το μου ακριβώς σε προστατευμένο περιβάλλον, όπου είναι περισσότερο εμφανή τα αποτελέσματα και μακροπρόθεσμα. Τα δέχονται ο κόσμος, κατά πλειοψηφία τουλάχιστον. Αν δέχεται να προχωρήσει αυτό, το σύστημα όπως το πάτε εσείς, δηλαδή. Δεν προτιμάτε να του δώσετε, πώς το λένε, αυτά τα παράγωγα ή τα υποκατάστατα, συγγνώμη, τα υποκατάστατα, αλλά εσείς προσπαθείτε να του βγάλετε από μέσα τη ρίζα του κακού. Ναι. Ψάχνετε δηλαδή ενδότερα
τα πράγματα, να δείτε τι φταίει, τι δεν φταίει, γιατί, πώς, και μετά προχωράτε στα υποκατάστατα. Έτσι. Να σας πω. Η εξαρτητική συμπεριφορά είναι η κορυφή του παγόβουνου. Ναι, γιατί έρχονται και λένε δώσε μου υποκατάστατο. Ναι. Η πρώτη τους κουβέντα είναι αυτή. Πολύ ωραία το θέτετε. Ακριβώς λοιπόν κάτω από την κορυφή του παγόβουνου υπάρχει μια βαθύτερη κρίση έτσι, του ατόμου. Έτσι. Και εκεί εμείς στη ρίζα προσπαθούμε να επικεντρωθούμε. Εκεί στοχεύουν και τα θεραπευτικά προγράμματα, τα στεγνά θεραπευτικά προγράμματα. Υπάρχει μια παρανόηση εδώ. Δίκη και άδικη. Λένε πολλοί χρήστες ότι θα απευθυνθώ σε ένα πρόγραμμα και θα με πάρει μετά από 5 χρόνια. Υπάρχει μεγάλη λίστα αναμονής. Ναι, για τα υποκατάστατα. Για τα βασικά προγράμματα υποκαταστάτων. Έτσι. Για τα προγράμματα υποκαταστάτων ισχύει αυτό. Όμως για τα στεγνά προγράμματα κάποιος αν απευθυνθεί σήμερα εντός εβδομάδας θα του κλείσουν ραντεβού. Έχετε από την εμπειρία που έχετε στο κέντρο μέχρι σήμερα, mm-hmm. Πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση κάποιος που θα αποτανθεί σε εσάς σε στεγνό πρόγραμμα, που θα έχει τις επαφές με εσάς, με το επιστημονικό προσωπικό, που θα συζητάει, που mm-hmm. θα κάνει, που θα ράνει διάφορες επιστημονικές πώς τη λέμε, μονοπάτια για να φτάσετε στη ρίζα του κακού και έχει γλιτώσει κάποιος τα υποκατάστατα? Υπάρχουν πολλά άτομα αυτή τη στιγμή που έχουν παραπεμφθεί από εμάς και κάτω από τις συμβουλευτικές υποστήριξες που παρήχαμε έχουν απευθυνθεί σε κλειστά προγράμματα και βρίσκονται στη φάση, στη διαδικασία της θεραπείας, απεξάρτησης. Και αυτή είναι η δική μας ικανοποίηση γιατί είναι λειτουργήμα αυτό. Αυτό που θέλω κάνουμε να μας το τονίσετε και να μας το ερμηνεύσετε ακόμα περισσότερο γιατί είναι σημαντικό. Δηλαδή, γιατί έχω ακούσει, δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύει, δεν είμαι ειδικός, αλλά από ό,τι μαθαίνω εγκυκλοπαιδικά, ότι όταν πας σε υποκατάστατα, δεν γλιτώνεις εύκολα. Οπωσδήποτε. Συνεχίζεις να ζητάς υποκατάστατα. Δηλαδή, καταντάει πλέον το υποκατάστατο να είναι εξαρτησιογόνος ουσία. Οι περισσότεροι χρήστες ζητούν υποκατάστατα. Έτσι. Από τη χρήση πάμε σε μια άλλου τύπου χρήση. Ουσία υποκαθιστούμενη με ουσία. Εκεί είναι που εμείς θέτουμε κάποιες αντιδράσεις. Υπάρχουν έτσι και αυτά τα προγράμματα, όμως δεν, είναι ολοκληρωμένα. Δεν εστιάζουν στη ρίζα που λέγαμε προηγουμένως. Επομένως, μη θέλοντας την υποκατάσταση ουσιών από ουσίες, εμείς υποστηρίζουμε τα στεγνά προγράμματα, τα οποία, όπως σας είπα, είναι πιο αποτελεσματικά. Για τα υπόλοιπα των υποκαταστάτων, είναι αμφίβολα τα αποτελέσματα, αν αυτό το άτομο δεν θα καταφύγει πάλι στην κύρια χρήση ουσιών που προείχε μετά και το πέρας ότι υπάρχουν του προγράμματος. Και οι ανάλογοι καλοθελητές και κατάλληλοι άνθρωποι, οι οποίοι προωθούν το να ξαναπέφτουν πάλι στην εξάρτηση για να έχουν εμπορικότητα. Εάν το άτομο δεν έχει εισπράξει τα εφόδια εκείνα που χρειάζεται για να γίνει μια πιο δυναμική προσωπικότητα, πιο δυνατή, πιο ολοκληρωμένη και να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, ακόμα και υποκατάστατα να πάρει, θέτουμε το ερώτημα, θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις μεθαυριανές προκλήσεις και να μην πάλι οδηγήσει. Να σας πω βέβαια εδώ ότι δεν μιλάμε για ουτοπία και ένα άτομο που μπορεί να ολοκληρώσει ένα στεγνό πρόγραμμα μπορεί μετά από κάποιο καιρό να υποτροπιάσει. Ωστόσο, μελέτες δείχνουν ότι τα διαστήματα, τα μεσοδιαστήματα αυτά μεταξύ της ολοκλήρωσης ενός προγράμματος και της κάποιας πιθανής υποτροπής είναι μεγαλύτερα όταν ολοκληρώνει ένα στεγνό πρόγραμμα. Βεβαίως, η υποτροπή, και εδώ δίνεται μια ελπίδα στις οικογένειες των χρηστών, ακόμα και η υποτροπή σημαίνει ότι το άτομο είχε μια περίοδο που είχε υπάρξει καλά. Εμείς αυτό που θέλουμε και αναζητούμε είναι να αργήσει. Να μην έρθει καθόλου φυσικά, αλλά ακόμα και να έρθει να αργήσει να έρθει κάποια υποτροπή, αν θα έρθει το άτομο. Και να διορθώσετε και το περιβάλλον του λιγάκι, ενημερώνοντάς το ή εκπαιδεύοντάς το. Φυσικά, γιατί πολλές φορές το περιβάλλον είναι εκείνο το οποίο προκαλεί την αναζήτηση
της ουσίας της εξάρτησης. Έτσι.